Την έγκριση της χρηματοδότησης για τις εργασίες αποκατάστασης στην Αγία Παρασκευή, στους χυμάρους Άναυρο και Κραυσίδωνα, στο κλειστό κολυμβητήριο του ΕΑΚ Βόλου, όπου θα διατεθούν 400.000 ευρώ, καθώς και για την αντιπλημμυρική μελέτη, την οποία εκπονεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για λογαριασμό του Δήμου, ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός για την επούλωση των πληγών του διευρυμένου Δήμου μετά τις καταστροφικές πλημμύρες υλοποιείται βήμα-βήμα. Έτσι θα προχωρήσουμε. Μπορεί να είναι αργή η ρυθμή, αλλά κάνοντας προχωράμε, ανοίγουμε νέα μέτωπα, ζητάω την υπομονή και την κατανόηση του κόσμου και περιμένοντας τη χρηματοδότηση. Δηλαδή η διαδικασία είναι αυτή, όπως ξέρετε, ανά ένα μήνα καλύπτουμε τις ανάγκες που έχουμε αναλάβει ανά περιοχή, κλείνουμε το κομμάτι αυτό και βγάζουμε καινούργια χρηματοδότηση σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάζει ο Δήμος Βόλου στα αρμόδια Υπουργεία. Ο Δήμαρχος Βόλου, αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντηση των Δημάρχων της Θεσσαλίας με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, σημείωσε ότι σε ένα μήνα θα παρουσιαστεί η μελέτη της Ολλανδικής Εταιρείας για την αποκατάσταση του Θεσσαλικού διαμερίσματος και εξέφρασε την ανησυχία του για το πρόβλημα της έλλειψης νερού. Μιλάμε για 500 εκατομμύρια κυβικά νερό που λείπουν κάθε χρόνο από τον υδροφόρο ορίζοντα, που εάν δεν βρεθεί ο τρόπος, εκεί επάνω δουλεύουν, να το φέρουν αυτό το νερό από κάπου, να το συμπληρώσουν για τις ανάγκες της περιοχής, τότε σε 15 περίπου χρόνια, σύμφωνα με τους ειδικούς, τους επιστήμονες, η Θεσσαλία θα θυμίζει μια έρημο. Ο κύριος Μπέος, που δήλωσε αντίθετος στην κεντρική διαχείριση των υδάτων, ρωτήθηκε από την TRT για τη συνεχιζόμενη απόρριψη στον παγασιτικό κόλπο εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού σε καθημερινή βάση από τις πλημμυρισμένες παρακάρλιες εκτάσεις. Κύριε Λαμπράκη, έχω κάνει και αναφορά στον εισαγγελέα και καταγγελία. Είναι θέμα που δεν άπτεται στις ενέργειες και τις πράξεις της ΔΕΙΑΒΗ, της Δημοτικής Αρχής. Απλά το παρακολουθούμε. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρόβλημα οικολογικό, είναι ένα πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής. Ο κύριος Μπέος είπε ότι ο Δήμος Βόλου είναι πρωτοπόρος σε έργα και μελέτες και ανακοίνωσε ότι τον Μάιο εγκαθίσταται ο εργολάβος για τον κατεστραμμένο δρόμο Κουκουράβας Μακρινίτσας. Ο Βόλος έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή την αποκατάσταση όλων των έργων, να επαναφέρει δηλαδή την πόλη και γενικά το πολεοδομικό συγκρότημα στην προτέρα κατάσταση. Και αυτή τη φορά βέβαια με πιο η αποκατάσταση αυτή να γίνει με σίγουρες και σταθερές λύσεις. Ο Δήμαρχος Βόλου είπε επίσης ότι θα κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για τη διευθύντρια της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στην Παιδόπολη Αγριάς μετά το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την υποτιθέμενη ανάγκη στήριξης της δομής. Επικρότησε την αναφορά στον εισαγγελέα κατά εργολάβου που καταγγέλλεται ότι έλαβε 1 εκατομμύριο ευρώ για τις εργασίες καθαρισμού της πόλης από τις λάσπες των πλημμυρών με πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση υπαλλήλου του Δήμου Βόλου. Είπε ότι τα έργα στον παραλιακό δρόμο της Αγριάς ολοκληρώνονται από πλευράς Δήμου την Παρασκευή και μετά αναλαμβάνει ο ΣΕ και εξέφρασε την οργή του για δικαστική απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε 16 μήνες φυλάκιση με αναστολή ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ Βαριστίδης Αβάκης επειδή παραβίασε απόφαση για πληρωμή της εταιρείας Εργίλ.